συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, γιατί όσον αφορά τη διαχείριση αυτής της πανδημίας, αν θέλουμε με μια πρόταση να την περιγράψουμε, είναι η πλήρης απαξίωση της υγείας, της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης δουλειάς. Σήμερα και στη Θεσσαλονίκη οι εντατικές είναι γεμάτες, όπως γεμίζουν αμέσως και τα κρεβάτια που στήθηκαν εκτός εντατικών και έχουν στηθεί πάρα πολλά τέτοια. Εκτός από τις κλινικές COVID έχουμε επέκταση σε άλλες κλινικές. Με το υπάρχον προσωπικό, συνέχεια αποσπάται προσωπικό μη ειδικό, άσχετης ειδικότητας να πάει να νοσηλεύσει ασθενείς COVID. Αν αυτό δεν είναι εγκληματική πολιτική, τότε ποια είναι? Τα εξωτερικά ιατρία και τα τακτικά χειρουργεία παραμένουν ακόμη από τον Οκτώβρη κλειστά. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τον κίνδυνο και της ακαιρεότητας και της ζωής και των χρόνιων ασθενών, αλλά και όσων πάσχουν από καρκίνο και δεν έχουν ακόμη διαγνωστεί ή άλλα τέτοια νοσήματα. Η κυβέρνηση επιμένει, ωστόσο, στην αιμονή της, όχι μόνο να μην χρησιμοποιήσει, να μην επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα, που θα μπορούσε αυτή η επίταξη να δώσει μία λύση στην υγειονομική κρίση που περνάμε, αντίθετα, προσπαθεί και να τους προφυλάξει και να τους ενισχύσει, ενώ για την προοπτική του ΕΣΥ, ξέρουμε, έχει εκδηλωθεί επανειλημμένα όπως και στις προγραμματικές δηλώσεις ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση, που σημαίνει θα είναι το κέριο πλήγμα στη λαϊκή πλειοψηφία, στις λαϊκές μάζες, οι οποίες δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποτείνονται στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς δεν έχουμε παρά να καλέσουμε όλο τον κόσμο να συνταχθούμε μαζί, να γίνουν κινήματα, ο κόσμος να οργανωθεί στους χώρους της δουλειάς για την προάσπιση τόσο των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την υγεία, την παιδεία, αλλά και των εργασιακών, των κοινωνικών, των ανθρώπινων και των δικαιωμάτων στην ελευθερία, γιατί αυτά είναι συμβιβασμένα. Δεν συμβιβάζεται η υγεία χωρίς καλές συνθήκες διαβίωσης, χωρίς καλές συνθήκες δουλειάς. Γι' αυτό το λόγο εμείς οι υγειονομικοί είμαστε μαζί με όλους τους εργαζόμενους, με τους εκπαιδευτικούς, με τους φοιτητές, με τους μαθητές και όπου υπάρχει κίνημα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που είναι και πολιτική ενάντια στην υγεία μας. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Και όλα τα ίδια λέμε, αλλά η κυβέρνηση όχι δεν αλλάζει κάτι, έχει ένα συγκεκριμένο στόχο και πολιτική, την οποία παρά το ότι έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, συνεχίζει την ίδια πολιτική. Γι' αυτό και δεν κάνει επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Τα νοσοκομεία μίας νόσου. Εγώ θα σας πω, πάτε και ρωτήστε, αν ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να κάνει επίγον τη στεφανιογραφία, αν έχει έκβαση εύκολα σε ένα νοσοκομείο. Και πέρα από αυτό, να αναφερθώ στην τρομοκρατία που υπάρχει από τις διοικήσεις των νοσοκομείων και απέναντι σε συνδικαλιστές, αλλά και απέναντι σε απλούς εργαζόμενους. Προσπαθούν να περάσουν το κλίμα ότι κάτω το κεφάλι, βουλωμένα στόματα, και αυτό συμβαίνει στα περισσότερα νοσοκομεία. Γιατί δεν θέλει να βγαίνει προς τα έξω ποια είναι η πραγματική κατάσταση των νοσοκομείων, ποιες είναι οι ελλείψεις, και γι' αυτό και έχουμε και εξώδικα και μηνύσεις. Πάνω σε αυτό δεν είναι άσχετο και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που περνάνε και για το ωράριο. Γιατί και εμείς οι υγειονομικοί ουσιαστικά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας πέρασε αυτό στους γιατρούς. Πάει τώρα στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ουσιαστικά θα πάει και στο δημόσιο. Και να γνωρίζετε ότι στο νοσοκομεία πάρα πολλοί εργαζόμενοι έχουν ξεχάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τι σημαίνει 8ωρο, γιατί εκ φύσεως δουλειάς κάθονται παραπάνω, όπου αυτές οι ώρες ούτε γράφονται πουθενά, ούτε πληρώνονται. Γι' αυτά και για όλα πολλά καλούμε όλο τον κόσμο 6 Μαΐ, 10:30 στο άγαλμα Βενιζέλου που έχει προκηρύξει και η Αδεδία Απεργία, να φωνάξουμε μαζί για αυτά που μας ανήκουν, για αυτά που δικαιόμαστε.
δικαιούμαστε σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Το Σάββατο, και αυτό αποτελεί και ένα κάλεσμα και από το Σωματείο προς όλους τους εργαζόμενους αλλά και προς όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, το οργανώνει και η ΕΝΙΘ και το Σωματείο το Παννικολάου. Στη Γενική του Συνέλευση αποφάσισε αυτή την κινητοποίηση το Σάββατο που έρχεται ο Πρωθυπουργός επάνω στο νοσοκομείο να εγγενιάσει 18 νέες κλίνες ΜΕΘ. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι κλίνες τοποθετήθηκαν σε ένα προκάτ κτίριο πραγματικά με πολύ καλή ποιότητα εξοπλισμό, αλλά ας μας απαντήσει ο Πρωθυπουργός με τι θα λειτουργήσει αυτή τη ΜΕΘ των 18 κρεβατιών που απαιτεί περίπου 100 εργαζομένους μέσα σε αυτή για να λειτουργήσει. Αρχίσαμε τη σημερινή μας εφημερία έχοντας μόνο μία κλίνη ΜΕΘ άδεια COVID και δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη γιατρού ΜΕΘ. Ακόμα μέχρι χτες δεν είχαν καταλήξει ποιος θα είναι υπεύθυνος για αυτό το τμήμα. Σε ποιον θα γίνεται μια αναφορά σε αυτό το τμήμα, δηλαδή ποιος θα το οργανώσει. Προσπαθούν να μαζέψουν νοσηλευτές από διάφορα τμήματα κουρασμένους μετά από ένα χρόνο που έχουν μέσα τα COVID, γιατί δεν μπορείς να στείλεις τους χθεσινούς επικουρικούς να στελεχώσουν αυτή την μονάδα. Άρα θα στελεχωθεί με τους ανθρώπους που έχουν ένα χρόνο να πάρουν άδεια και να ησυχάσουν, αποδυναμώνοντας τις ήδη αποδυναμωμένες άλλες μονάδες. Σας καλούμε να φωνάξετε για πρόσληψη προσωπικού και ιατρικού και νοσηλευτικού το Σάββατο στην πύλη του νοσοκομείου στις 10 ώρα το πρωί. Θα είμαστε εκεί και τα σωματεία και η ΕΝΙΔ. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση και στα νοσοκομεία με την COVID και κορονοϊό, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα? Σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε με μία μόνο κλίνη μεθάδια, δηλαδή οι 42 ήταν γεμάτες. Έχουμε 173 κλίνες γεμάτες στα άλλα περιστατικά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, η εφημερία έρχεται στις 8 το πρωί, αύριο το πρωί τελειώνει, δεν μπορούμε να... Η εικόνα που έρχεται από τις τελευταίες εφημερίες, τις τελευταίες... Συνεχώς αυξάνεται και σας το λέω επανειλημμένα, ότι σιγά σιγά αγγίζουμε τα όρια του Νοεμβρίου. Και ο εμπεχμός από την κυβέρνηση και τις διοικήσεις, τον είπε και των νοσοκομείων, φτάνει πια να μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Αυτή τη στιγμή που βρίσκονται δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας, την ώρα που βρίσκονται κλίνες άδειες ΜΕΘ στις διπλανές ιδιωτικές κλινικές, την ώρα που ανεχόμαστε τη μετατροπή των νοσοκομείων σε μονοθεματικά, σε μόνο για COVID, με την αναστολή των χειρουργείων, με την αναστολή λειτουργίας ολόκληρων κλινικών, ιατρίων, εξωτερικών ιατρίων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την ώρα που οι ιδιωτικές κλινικές συνεχίζουν κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην υπάρχει πανδημία, γιατί αυτό το πόλεμο που ζούμε το ζούμε μόνο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και όχι όπως προκλητικά λέει η κυβέρνηση ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας περιλαμβάνει και τα ιδιωτικά. Τα ιδιωτικά περιλαμβάνουν μόνο και συνεχίζουν να κερδίζουν από αυτή την κατάσταση. Συνεχίζουν να μην υπάρχουν προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού για τη λειτουργία των δημοσίων δομών υγείας. Βλέπουμε να ανοίγουν κρεβάτια εντατικής θεραπείας λιώμενα στο Παπα-Νικολάου χωρίς να υπάρχει ούτε μισή πρόσληψη εργαζόμενου για να τις λειτουργήσει. Βλέπουμε ότι ακολουθούν την λογική των μετακινήσεων σε όλα τα νοσοκομεία και στο Παπα-Νικολάου και στο ΑΧΕΠΑ και στο Ιπποκράτειο για να καλύψουν τρύπες, περιμένοντας πότε θα βγούμε από αυτή την κατάσταση, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή τους εκατοντάδες ασθενείς. Οι ώρες αυτές είναι κρίσιμες. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι δημόσιες μονάδες υγείας βρίσκονται πρώτου χείλους της κατάρρευσης από τις τεράστιες συνέπειες του τρίτου κύματος της πανδημίας. Και γι' αυτό, επειδή οι ώρες είναι κρίσιμες, πρέπει να πάρουν θέση οι εργαζόμενοι. Αυτά τα κενά και οι ελλείψεις που υπάρχουν, που δεν μπορούν να καλυφθούν για να καλύψουν τις ανάγκες του COVID, δεν είναι τυχαίες, δεν έπεσαν από τον ουρανό. Μιλάμε για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο έχει τεράστια κενά όλα τα προηγούμενα χρόνια, με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που συνέχισαν σε αυτή τη λογική της εμπεριοδοματοποίησης της υγείας και την εξασφάλιση των κερδών των ιδιωτικών κλινικών. Γι' αυτό και έχουν δώρα εκατομμύρια ευρώ, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή βρίσκονται προκλητικά αμέτωχοι από αυτή την κατάσταση. Σε αυτή τη λογική η κυβέρνηση συνεχίζει και σε όλα τα υπόλοιπα μέτωπα,
συνεχίζει να φέρνει αντιλαϊκά νομοσχέδια, να προσπαθεί να περάσει αντιλαϊκά νομοσχέδια, όπως είναι και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που μάλλον μόνο για εργασιακά δεν είναι, νομοσχέδιο ίσως για δουλικά θα λέγαμε, γιατί αυτό το μέλλον θέλουν για τους συναδέλφους στον ιδιωτικό τομέα, πολύ πιθανό μεθαύριο και στο δημόσιο. Καθώς επίσης και καθυστέρηση διάγνωση σε πολύ σοβαρές αρρώστιες όπως ο καρκίνος, γιατί δεν υπάρχει προσέγγιση στα νοσοκομεία. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην προάσπιση, την προστασία και την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, αντί για την επίταξη, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι COVID και οι μη COVID ασθενείς. Η κυβέρνηση επιπλέον, από πέρυσι, χρησιμοποιεί την πανδημία για να μπορέσει να περάσει όποιο αντιλαϊκό μέτρο θέλει να περάσει, για να το κάνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, βάζοντας σε αυστηρή επιτήρηση, σε αυστηρό lockdown και σε απαγορεύσεις στον κόσμο, μην τυχόν και σηκώσει κεφάλι, αναπτύσσοντας την αστυνομία, αστυνομικών προσλήψεις γίνονται, γιατρών δεν γίνονται, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο, τάχα για την επιτήρηση του κορονοϊού, η οποία επιτήρηση μόνο από το ίδιο το κράτος μπορεί να γίνει, όπως και η χνηλά της. Παραπέμπει τη σωτηρία στη δευτέρα παρουσία, δηλαδή στα εμβόλια και στα self-test, που πραγματικά δεν αποτελούν καμιά σωτηρία. Με τα self-test, εκτός του ότι θησαυρίζουν οι εταιρείες, μεταβήθηκε η ευθύνη στον κόσμο, αντί να την αναλάβει η ίδια να κάνει η κουλάτηση και να πάρει τα ασφαλή μέτρα με την επιτήρηση. Ακούγονται καθημερινά σε όλα τα νοσοκομεία. Το άλλο που λένε, και θα το φωνάζουμε συνέχεια, ότι παρόλο τα θύματα που έχουμε, διαχρονικά, το αίτημά μας που είναι τα βαρέα και αμφιγεινά δεν έχει εκπληρωθεί από κανέναν, και αυτό γιατί όλα τα μετράνε με κόστος. Με κόστος μετράνε τη ζωή μας, εμπόρευμα για αυτούς είναι η υγεία, και το μόνο που τους νοιάζει και μέσα από τα ΣΔΙΝ είναι ουσιαστικά μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να θησαυρίσουν κι άλλο. Τους ώστε να γίνει μια πολύ όμορφη φιέστα για τα κανάλια που θα βρίσκονται εκεί. Εμείς και εγώ σαν πρόεδρο των εργαζομένων θα καλώ να είμαστε όλοι στην πύλη, να διατρανώσουμε το αίτημά μας να απαιτήσουμε προσλήψη μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβαθιούχων που στο νοσοκομείο μας οι άνθρωποι που δουλεύουν με διάφορες μορφές εργασίας και δεν είναι μόνιμοι αγγίζουν τον αριθμό των 500. Την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά, σε αυτά να μας απαντήσει ο Πρωθυπουργός, που στο αίτημα του Σωματείου να βρεθούμε και να δώσουμε ένα ψήφισμα στον Πρωθυπουργό, η απάντηση από τον διοικητή ήταν, από τον υποδιοικητή ήταν με την καμία. Αφού λοιπόν δεν θέλουν να πληροφορηθούν τα αιτήματά μας, να ακούσουν τα αιτήματά μας εκ του σύνεγγης, θα είμαστε έξω από τη βίλη του νοσοκομείου όλοι μαζί, για να τα ακούσει από τις κραυγές που θα έχουμε έξω από την πύλη. Όλοι μαζί να πάμε μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα να πορευτούμε προς το Υπουργείο, δεδομένου ότι είναι όχι απλά συνυφασμένα τα προβλήματά μας, είναι απόλυτα συνυφασμένη η λύση των προβλημάτων μας. Ο μόνος τρόπος είναι αντίσταση και